Και αφού μιλάμε για ένα 16χρονο, να πάμε στο αντίθετο άκρο. Να πάμε σε έναν 67χρονο. Να πάμε. Αρσέν Βεγγέρ. Εδώ είναι τα πρώτα πλάνα από τις στιγμές από τότε που υπέγραψε στην Arsenal. Μιλάμε δηλαδή τότε που απέρριψε την πρόταση του Ολυμπιακού και ανηφόρησε στην Αγγλία. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ο Ολυμπιακός κατέληξε στον Μπάγεβιτς και ο Βεγγέρ στην Arsenal. Ναι. 21 χρόνια μετά είναι στον ίδιο πάγκο και χθες, σύμφωνα με ανακοίνωση με θέμα που προέκυψε από το BBC, έχουν τις πληροφορίες ότι σήμερα θα ανακοινωθεί η επέκταση της συνεργασίας για άλλα 2 χρόνια, δηλαδή θα συμπληρώσει ο Αρσέν Βεγγέρ 23 χρόνια στον πάγκο των κανονιέρων, πραγματικά. Γι' αυτό έχει και ενδιαφέρον το πώς ήταν τότε, ναι, και το πώς είναι τώρα. Γενικά ο χρόνος νομίζω ότι δεν, από δίπλα του φαίνεται να περνάει και πάντα έτσι. Άλλαξε την κατάσταση. Εδώ βλέπουμε τις διαδηλώσεις μέσα στη χρονιά, γιατί ήταν η πρώτη φορά που η Arsenal δεν τερμάτισε στην πρώτη τετράδα του αγγλικού πρωταθλήματος από τότε που είναι ο Βεγγέρ στην τεχνική της καθοδήγηση. Πολλές διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις για να φύγει. Όμως τελικά φαίνεται ότι οι ιδιοκτήτες έχουν άλλη άποψη και σήμερα θα επικυρώσουν ακόμα αυτή τη διετία για το μέλλον της ομάδας υπό τις οδηγίες του Αρσέν Βεγγέρ. Πραγματικά από τις σπάνιες περιπτώσεις στον αθλητισμό. Να τα βλέπουμε και λίγο στην Ελλάδα που δεν έχουμε καθόλου υπομονή και θέλουμε το θαύμα, κάθε ανάληψη τεχνικής ηγεσίας να συνοδεύεται με ένα μικρό θαύμα και θέλουμε άμεσα αποτελέσματα.